θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου τη σημερινή πρωτοβουλία των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αυτό το κάλεσμα για την αφύπνιση των πολιτών της Λαμίας αλλά και ολόκληρης της Φιότιδας για την κατάσταση που βιώνει το νοσοκομείο Λαμίας τα τελευταία χρόνια. Μια κατάσταση η οποία διαρκώς χειροτερεύει, γιατροί συνεχίζουν να αποχωρούν και βλέπουμε ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να βγει από το τέλμα του στο οποίο έχει περιέλθει εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Λένε πολλοί ότι οι γιατροί φύγαν στα χρόνια της κρίσης, ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την περίοδο 2015-2019 δεν έδινε τότε λόγω των οικονομικών ζητημάτων η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερα χρήματα, αλλά είχαμε από τους 75 γιατρούς το 2015, φτάσαμε στους 115 γιατρούς το 2019. Γιατί στελέχωσαν τότε το νοσοκομείο Λαμίας και όλα τα νοσοκομεία της χώρας οι γιατροί? Γιατί αντιλαμβάνονταν ότι υπήρχε μια πολιτική ηγεσία και η βούληση να στηριχθεί το ΕΣΥ. Σήμερα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, η οποία αντανακλάται και στο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Στερεάς Ελλάδος. Και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έπρατα και το προηγούμενο, θα συνεχίσω να μεταφέρω τη φωνή των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής μας και των εργαζομένων για την κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Δυστυχώς έχουμε φτάσει να ζούμε σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, στην οποία η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα αυτονόητα, δηλαδή την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η παρουσία μας σήμερα εδώ ως εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας έχει την έννοια του να αναδείξουμε για μια ακόμα φορά το σοβαρό πρόβλημα του νοσοκομείου της Λαμίας, που δεν είναι μόνο του νοσοκομείου της Λαμίας, είναι όλων των νοσοκομείων της Στερεάς και όλης της Ελλάδας. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αυτοί που έχουν πρώτα το λόγο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση είναι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι της Φιότιδας και της Λαμίας πιο συγκεκριμένα, αλλά συνολικότερα οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Αυτοί πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, αδυναμίας να ανταποκριθεί το νοσοκομείο και γενικότερα τα κέντρα υγείας στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο λαό. Και από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας που πρέπει να αναπτυχθεί δεν είναι μόνο πολιτικός αγώνας, είναι και λαϊκός αγώνας. Είναι αγώνας ο οποίος πρέπει να εκφραστεί και στην απεργία στις 28 του Φλεβάρι με πολύ έντονα χαρακτηριστικά και με απέτηση το νοσοκομείο να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή να έχει πληρότητα σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό, σε εξοπλισμό, για να μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του λαού. Με αυτή την έννοια, εμείς θα είμαστε στο πλευρό όλων των εργαζομένων και θα πρωτοσταθήσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα έχουμε μία συνάντηση, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι φορείς του τόπου μας, για τα πολυπίκυλα και τρομακτικά, θα έλεγαν, προβλήματα που διεξάγονται σήμερα στο νοσοκομείο. Η δύσκολη κατάσταση του νοσοκομείου έχει απήχηση όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο το λαό της Φιότιδας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όλο τον κόσμο της Φιότιδας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή συνάντηση θα έχει ένα αποτέλεσμα. Θα υπάρξουν κινητοποιήσεις στο άμεσο μέλλον σχετικά με τα προβλήματά μας. Και θέλουμε επίσης να ελπίζουμε ότι οι λύσεις δεν αφορούν μόνο εμάς, αφορούν όλο τον νομό, όλους τους όμορους νομούς οι οποίοι εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο της Λαμίας και θα πάνε τα πράγματα μάλλον καλύτερα. Υπάρχει ενδεχόμενο να αποφασίσετε κάποια κινητοποίηση? Φυσικά, έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο δίδεται σε όλους τους φορείς. Η ψήφισή του έχει να κάνει με αυτή την κινητοποίηση, το ποιες θα είναι οι δράσεις μας το επόμενο διάστημα. Οφείλουμε να κάνουμε δράσεις και επιτέλους να θορυβήσουμε πολιτικούς παράγοντες όπου χρειαστεί, προκειμένου αυτό το νοσοκομείο να μην καταρρεύσει, αλλά και οι πολίτες Φιότιδας να έχουν την παροχή υπηρεσιών υγείας που τους αξίζει. Σήμερα ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε και να σταθούμε αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Λαμίας, που έχει σχέση όμως και με τα δικά μας προβλήματα, γιατί οι συνταξιούχοι γυρνάμε όλοι με τα χάπια στις τσέπες και με λογής φάρμακα, τα οποία τον τελευταίο καιρό και αυξάνονται και αυξάνεται και η συμμετοχή η δική μας εκεί. Οι συντάξεις μας μένουν σταθερές και κατεβαίνουν. Η ακρίβεια τρώει τη συντάξη μας και για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε σήμερα εδώ να συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους.
του νοσοκομείου και στους γιατρούς και στο προσωπικό του νοσοκομείου στον αγώνα που δίνουν και ζητάμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι πραγματικά εθνικό. Δεν το οραματίστηκαν αυτοί που κάναν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο χάλι αυτό που βρίσκεται σήμερα. Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταρρεύσει. Ζητάμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τρεις άνθρωποι τότε πολιτικοί, ο Παρασκευάς, ο Αυγερινός, ο Γεννηματάς και ο Παπαδήμας, αείμνηστοι τώρα, δεν είχαν στο νου τους αυτό το Εθνικό Σύστημα το σημερινό. Φτιάξαν το σύστημα αυτό για το λαό και τώρα μόνο για το λαό δεν είναι. Βέβαια και η εκπαιδευτική στο πλευρό, η αγωνία είναι διάχυτη σε όλους μας. Μία συναδέλφισσα είχε πει ότι ό,τι πλέον έχουμε εμείς είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και αν δεν υπάρχει και αυτό το νοσοκομείο, είμαστε πλέον τελειωμένοι. Θα σταθούμε στο πλευρό του σωματείου των εργαζομένων του νοσοκομείου, γιατί απέτηση πλέον είναι το νοσοκομείο να γίνει νοσοκομείο που χρειάζεται ο τόπος μας και να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων του νομού μας.